Και κύριε, καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα ζωντανό διαδικτυακό μακελιό το οποίο απόψε θα προβεί σε της αποκαλύψεις που έχουν σχέση με την μοναδική, το μοναδικό θέμα που δυστυχώς δεν θέλουν, δεν επιδιώκουν και δεν κατανοούν οι κύριοι δημοσιογράφοι των συστημικών μέσων για το πόσο σοβαρό είναι για τη λειτουργία της δημοκρατίας και το θέμα το οποίο ουσιαστικά θα ρίξει την κυβέρνηση. Όπως σας το λέω. Είναι το θέμα το οποίο θα ρίξει την κυβέρνηση. Για να ρίξει όμως την κυβέρνηση απαιτείται τουλάχιστον από τους αντισυστημικούς δημοσιογράφους οι οποίοι δείχνουν να αποδιαιτούνται από τα κομματικά γραφεία είτε του ΣΥΡΙΖΑ, είτε της ελληνικής λύσης του κυρίου Βελόπουλου, είτε των Ελλήνων του κυρίου Κασιδιάρη, είτε των υπολείπων της κουρελούς της λεγόμενης πατριωτικής δεξιάς, θα πρέπει να κατανοήσουν ότι αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο απόστημα για την ελληνική δημοκρατία και τη λειτουργία του κοινοβουλευτισμού είναι η νύχτα που μπήκε στο μαξί μου, κύριε Τσίπρα, και που στην πορεία το ξεχάσατε. Ή δεν έχετε τα πολιτικά παντελόνια να το φέρετε στο ελληνικό κοινοβούλιο. Και αυτό είναι η ξεκάθαρη και από τέσσερις πλευρές διασταυρωμένη. σχέση της ελληνικής κυβέρνησης και συγκεκριμένα τριών ανθρώπων που κατοικοεδρεύουν ως προσωρινή ένικη του Μαξίμου με το σύστημα της ελληνικής μαφίας, του οργανωμένου εγκλήματος, της διαφθοράς επίορκων αστυνομικών και κρατικών λειτουργών δημοσίων υπαλλήλων ή ένστολων, κυπατζίδων και ανθρώπων του παρακράτους δεν έχετε αντιληφθεί ότι για να λειτουργήσει μια δημοκρατία θα πρέπει αυτή η δημοκρατία να μην έχει και να μην κυβερνάτε ή τουλάχιστον να μην νέμετε, να μην μοιράζεται το μαύρο χρήμα των εγκληματικών οργανώσεων από τους μαφιόζους. Θα πρέπει να είναι ένα καθαρό και ξεκάστερο σύστημα το οποίο να έχει σχέση με την εύρυθμη λειτουργία των θεσμών και την εύρυθμη λειτουργία της ζωής των Ελλήνων πολιτών. Και όταν οι Έλληνες πολίτες βρίσκουν τη βενζίνη στα βενζινάδικα, κύριε Πρωθυπουργέ, που έχω πλήρως κατανοήσει ότι πια δεν φοράτε πολιτικά παντελόνια, γιατί για τα υπόλοιπα θα μπορούσε να σας ενημερώσει ο φίλος σας, καθομολογία νομοφιλόφιλος ο κύριος Πατέλης είδα και κάποια ειδικά αφιερώματα σε συστημικά μέσα για το, το γεγονός ότι αποκάλεσε η εφημερίδα μας τον κύριο Πατέλη με γυναικείο όνομα. Μα ο ίδιος θέλει να αποκαλείται με γυναικείο όνομα. Εμείς τι φταίμε γι' αυτό. Μα ο ίδιος δηλώνει ότι δεν είναι άντρα. Δηλώνει ομοφιλόφιλος. Αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Μια συζήτηση που αφορά τις γυναίκες. Όταν εσύ ο ίδιος δηλώνει ως πρόσωπο τρίτου φίλου, γιατί κατηγορείς τον τύπο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι καθιβρίζουν τους θεσμούς. Δεν καθιβρίζουμε κανένα θεσμό και κανένα πρόσωπο. Ξεκάθαρα, εσείς δηλώνετε ότι είστε ένα πρόσωπο τρίτου φίλου. Πώς να σας αποκαλέσουμε. Το τρίτο φίλο που λέγεται πατέλης, ε, δεν γίνεται πρέπει να διαλέξετε και πρέπει να επιλέξετε. Αλλά αυτό που είναι μια άλλη συζήτηση. Απόψε εδώ οι αποκαλύψει είναι άλλε. Οι αποκαλύψει είναι τι ακριβώ συμβαίνει στον ελληνικό, εθνικό, όπω λέγεται, πατριωτικό χώρο. Είναι οι αποκαλύψει για το τι ακριβώ συνέβη στο ΝΑΤΟ, το οποίο μα το κρύβουν όλοι. Είναι οι αποκαλύψει οι οποίε δείχνουν ποιο πούλησε το Αιγαίο στου Τούρκου, με τη λεγόμενη ιστορία του Τούρκ Αιτζίαν, όπου βγήκαν σήμερα δύο υπουργοί τη κυβέρνηση που υποτίθεται ότι ήταν οι πιο πατριώτε, ο κύριο Γεωργιάδης και ο κύριο Βορύδη, που υποτίθεται ότι προέρχονται από τον εθνικιστικό πατριωτικό χώρο. Τύφλα στα μούτρα σα, γιατί σα γνωρίζω και του δύο. Και όποτε θέλετε, το τηλέφωνο μου είναι στη διάθεσή σα. Αλλά δεν τολμάτε. Τι να πείτε, Να πείτε τι ότι βγήκε ο κύριος Βορύδης σε αισθημικά κανάλια και είπε ότι ήταν λάθος αυτό το οποίο έγινε και άρχισαν μετά και έλεγαν ότι ήταν το λάθος. Έχει κατανοήσει ο Έλληνας πολίτης τι ακριβώς συμβαίνει Τζιάν. Είναι ένα εμπορικό σήμα το οποίο έκλεψαν οι Τούρκοι παραποιώντας το ελληνικό Αιγαίο, έβαλαν δίπλα τη λέξη «Τέρκη» που σημαίνει και «γαλοπούλα» στα αγγλικά και θέλουν να αλλάξουν και το όνομά του οι Τούρκοι, γιατί αισθάνονται μειονεκτικά και το έβαλαν και το αποκάλεσαν τουρκικό Αιγαίο, Τουρκ-Ατζίαν. Και αυτό ο εμπορικό τίτλο που αφορά καταρχήν μόνο τον τουρισμό, διαφημίζεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο ω τουρκικό Αιγαίο, το ελληνικό αρχιπέλαγος. Το παραδώσατε, ρε ή δεν το παραδώσατε. Το παραδώσατε, ρε Προδότε, ή δεν το παραδώσατε. Το παραδώσατε, ρε ή δεν το παραδώσατε στου Τούρκου. Ναι! Και ξαφνικά βγαίνει ο κ. Γεωργιάδη και μα λέει, όταν το λάβει ενό κρατικού υπαλλήλου, Ποιού υπαλλήλου, αυτόν που διορίσατε εσεί για να σε εκπροσωπεί στα διεθνή φόρα και στα ευρωπαϊκό φόρα και να λέγεται το Αιγαίο, τουρκικό Αιγαίο, Τουρκατζίαν. Και το περνάνε ξαπαλάνω ήχων, όπω λέγεται, αν και είναι λάθο η έκφραση. Τα συστημικά κανάλια όλων των καλοταϊσμένων πιναλέων δημοσιογράφων που βρωμούσε το στόμα τους και το χνότο τους σαπίλα από την πείνα. Και που τα τελευταία τρία χρόνια, γιατί κλείνουμε τρία χρόνια παρακράτους Μητσοτάκηδων, μην το ξεχνάτε, 8 Ιουλίου έγινε Πρωθυπουργό αυτός ο Σιχαμένιος. Ο Σιχαμένιος. Πριν από τρία χρόνια ολόκληρα λοιπόν, εσείς οι ίδιοι επιλέξατε ποιος θα κυβερνήσει τη χώρα και τώρα τη χώρα δεν την κυβερνάει ο κύριος Τσοτάκης. Την κυβερνάει η μαφία. Το οργανωμένο έγκλημα. Αυτό το οποίο έχει στείλει τη βενζίνη στο 2,5. Αυτό το οποίο σας δίνει 30 και 40 ευρώ το μήνα. Ποιο μήνα, το τρίμηνο. Για να περάσετε με τη λεγόμενη ενίσχυση για τα καύσιμα. Αυτό το οποίο σας δίνει ο κύριος Μητσοτάκης θα σας δώσει μετά τον Ιούλιο ως ενίσχυση για το ρεύμα, το οποίο πήρε σε μία μέρα στη χονδρική του τιμή πάνω από 40 με 50 ευρώ. Φανταστείτε θα γίνει στα βερζινάδικα. Αυτά τα καύσιμα τα οποία διοικούνται ουσιαστικά από τους παρακρατικούς και ένοπλους κουμπουροφόρους οι οποίοι ρυθμίζουν την άνωδο και την κάθοδο στη τιμή τη βενζίνη. Αλλά πώ να ρίξουν τη βενζίνη, όταν οι ίδιοι συναγελάζονται μαζί του. Όταν πληρώνονται από αυτού και ξέρω καλά τι λέω γιατί υπάρχουν αποδείξει, όταν ένα από τα βασικά στελέχη τη σημερινή ελληνική κυβέρνηση, αξιωματούχο, ο Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργού, ο κ. Δημητριάδη, τον οποίο τον καταγγέλλω και τον καλώ να πάει στο τίμα ανθρωποκτονιών της Ασφαλής Αττικής και να καταθέσει τι ξέρει για την απόπειρα δολοφονίας μου. Όταν αυτός λοιπόν ο ίδιος συναγελάζεται, συνευρίσκεται, κάνει δουλειές με το οργανωμένο έγκλημα, ορίστε, περιμένω και τη σύλληψή μου και την προσαγωγή μου. Να πάω λοιπόν να καταθέσω αυτά που γνωρίζω για το δεύτερο τη τάξη πρόσωπο του Πρωθυπουργικού Γραφείου τον ανιψιό του Πρωθυπουργού, τον κύριο Γρηγόρη Δημητριάδη. Τελείωσαν τα ψέματα. Εδώ, αυτή η κυβέρνηση θα πέσει από τις σχέσεις του οργανωμένου κλίματος και της μαφίας με τους κυβερνητικούς παράγοντες, όπως συνέβη στην Ιταλία, όπως συνέβη σε άλλα προ... προοδευμένα κράτη της Ευρώπης και του κόσμου. Γιατί υπήρξαν πολλά τέτοια παραδείγματα στην ιστορία, των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων όπου η σύμφυση του οργανωμένου εγκλήματο και τη μαφία έριξε ολόκληρε κυβερνήσει. Μην ξεχνάτε τι έγινε στην Ιταλία. Όταν αποκαλύφθηκε ότι. και εδώ συμβαίνει αυτό. Ότι η μαφία και το οργανωμένο έγκλημα, δηλαδή οι λαθρέμποροι καυσίμων, τσιγάρων και ναρκωτικών, επισκιάζουν και ταΐζουν υποτιθέμενους αδιάφθορους κυβερνητικούς αξιωματούχους, τότε κυρίες και κύριοι, η πτώση μιας κυβέρνησης είναι αναπόφευκτη. Αρκεί οι αντισυστημικοί δημοσιογράφοι, οι οποίοι υποδιαιτούνται και καθοδηγούνται από τα πολιτικά κόμματα, θα πρέπει να καταλάβουν ότι ή τώρα ή ποτέ, ή τους ρίχνετε όλοι μαζί ή δεν τους ρίχνει κανένας και τους να, αφήνουν να συνεχίζεται το μεγάλο φαγκοπότη. Και θα σας δώσω ένα παράδειγμα Υπάρχει ένας επιχειρηματίας ο οποίος λέγεται Νταβέλης. Για να δείτε πώς ανδρώνεται το οργανωμένο έγκλημα στη χώρα. Γιατί ο κύριος Νταβέλης είναι μέλος του οργανωμένου έγκληματος. Του οργανωμένου οικονομικού έγκληματος. Για να μην παρεξηγούμε. Ο κύριος Νταβέλης είναι αυτός ο οποίος πουλά, έφτιαξε μέσα σε μια νύχτα, κατάφερε να φέρει ένας απλός ορθοδοτικός, χωρίς καμία σημαντική οικονομική επιφάνεια στη χώρα, με έδρα τη Λάρισα, κατάφερε μέσα σε μια νύχτα να φέρει μηχανήματα τριών εκατομμυρίων ευρώ, αξία τριών εκατομμυρίων ευρώ, από την Κίνα, κυρίε και κύριοι, έχοντα ενημέρωση ότι η κυβέρνηση μετά τι ανακολουθίε τη, τότε που ο κύριο Σωτήρη Κιόδρα, αυτό το μέλο τη κυβερνητική μαφία, έλεγε δεν χρειάζονται οι μάσκες για του Έλληνε πολίτε. Ξαφνικά λοιπόν σε μια νύχτα αποφασίζει η κυβέρνηση σε συνεργασία με όλους αυτούς να επιβεβαιώσει ότι οι μάσκες χρειάζονται για να τις φοράει ο ελληνικός λαός και να αισθάνεται ασφαλής από τον κορονοϊό. Και μέσα σε μια νύχτα λοιπόν ο κύριος Νταβέλης κρατήστε αυτό το όνομα όχι λίσταρχος Νταβέλης ο κύριος Νταβέλης απλά ο οποίο ήταν κουμπάρο κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, ντοροκουμπάρο. Ντοροκούμπαρο. Αυτό λοιπόν ο ντοροκούμπαρο, μέσα σε μια νύχτα έφερε μηχανήματα τριών, αυτά έγιναν πριν από 1,5 χρόνο. Όταν ενέσκησε, ενέσκησε στην Ελλάδα η πανδημία. Και ξαφνικά λοιπόν ένα ασήμαντο ορθοδοτικό, με καμία οικονομική επιφάνεια ή καμία ουσιαστική οικονομική επιφάνεια, για να καταλάβετε πώ το οικονομικό έγκλημα διαφεντεύει τη χώρα. Έφερε μηχανήματα και καλά έκανε. Τριών εκατομμυρίων ευρώ από την Κίνα και έστεισε ένα μεγάλο εργαστήριο παραγωγής μασκών. Προσέξτε, όχι οι μάσκες που έχουν καθιερωθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς ως ασφαλείς, αλλά τις απλές νοσοκομειακές μάσκες. Εδώ θα ακούτε αλήθειες. Και δεν θα ακούτε ούτε τα τσογλανοκάναλα, ούτε αυτούς που είναι ταϊσμένοι. Εγώ θα λέω αλήθειες. Και τις αλήθειες θα τις λέω μέχρι να πεθάνω. Όταν καταλάβω ότι αυτές οι αλήθειες δεν έχουν καμία ανταπόκριση στον κόσμο, μέχρι τώρα βλέπω ότι έχουν ανταπόκριση στον κόσμο, θα πάρω τα μπογαλάκια μου και θα πάω στο χωριό μου, στον Ταΐγετο, να φυτεύω ρίγανη. Γιατί εκεί μπορεί να βγάζω περισσότερα χρήματα. Μέχρι να γίνει όμως αυτό, εγώ θα συνεχίσω εδώ πέρα και θα λέω αλήθειε. Και σε όποιον αρέσουν αυτέ οι αλήθειε. Σε όποιον δεν αρέσουν, να μα βλέπει, να μα διαβάζει, να μα αγοράζει. Αυτό ο Νταβέλη λοιπόν, με το σπουδαίο ιστορικό όνομα, αφού έφερε τα μηχανήματα και είχε πάρει την ενημέρωση από την κουμπάρα του την κυρία Μπακογιάννη και τον ίδιο τον κύριο Πρωθυπουργό τη χώρα, άρχισε να κατασκευάζει μάσκε. Και μέσα σε ένα μήνα έγινε πάμπλουτο. Αυτό είναι αθέμητο ανταγωνισμό. Διότι επιμέρησε όλε τι υπόλοιπε εταιρείε, διότι πήρε αυτό όλε τι δουλειέ και έγινε εκατομμυρίουχο. Και ξαφνικά παρουσιάζεται αυτό ο άνθρωπο να αρχίζει να αγοράζει σαν τον Κοσκοτά ραδιοφωνικού σταθμού, τηλεοπτικού σταθμού, δηλαδή να αρχίζεται να συγκεντρώνει. Υπάρχει μια υπερσυγκέντρωση οικονομική και πολιτική εξουσία πάνω στο πρόσωπό του. Και να αγοράζει τα κανάλια, τα ραδιόφωνα και πριν από λίγες ώρες πληροφορηθήκαμε ότι αγόρασε και την ιστορική ομάδα της Λάρισσας, την ΑΕΛ. Πού βρέθηκαν αυτά τα χρήματα, κύριοι, από το φαγοπότι, από την ενημέρωση και από την... τον επιμερισμό όλων των υπολείπων εταιριών, οι οποίες μπήκαν ως μειοδοτούντες στους διαγωνισμούς για τις μάσκες, με αποτέλεσμα αυτή η κυβέρνηση να ορίζει επιχειρηματίες οι οποίες νέμονται το δημόσιο χρήμα. Και θα πω και κάτι ακόμα. Ποιος μου λέει εμένα ότι δεν γίνεται δουλειά συγκεκριμένη με το σύστημα Μαξίμου. Δηλαδή, σου δίνω μια δουλίτσα πριν από λίγες ημέρες 6 εκατομμυρίων ευρώ που υπεγράφησαν 1,5 εκατομμύριο ευρώ για τις εταιρείε οι οποίες επιχορηγούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την υπογραφή του την έβαλε ο κύριος Γεωργιάδης και άλλα 5 εκατομμύρια ευρώ για το διαγωνισμό με τι μάσκε. Άρα, μιλάμε για 6 εκατομμύρια ευρώ τα οποία πήρε μέσα σε μια νύχτα ο κ. Νταβέλη. Ο Νέα Δημοκρατία TV. Έτσι αποκαλείται. Ο άνθρωπο που θα μπορούσε κάλλιστα να ονομαστεί δεξιό καλογρίτσα. Είδατε λοιπόν πώ γίνεται η συγκέντρωση κεφαλαίου σε ένα μόνο πρόσωπο. Αυτό εκτό από αθέμητο ανταγωνισμό έχει και την υφή τη αδιαφάνεια. Τι ακριβώ συνέβη εκεί. Ποιοι πέσανε στη μέση. Υπάρχουν μεσάζοντες. Υπήρχαν πρόσωπα τα οποία πήραν μίζα για να καν υπογράψουν αυτούς τους διαγωνισμούς. Εκεί είναι το θέμα. Αυτή η μαφία λοιπόν και το οργανωμένο οικονομικό έγκλημα κυβερνάει τη χώρα. Και αυτή η κυβέρνηση θα πέσει από αυτή τη μαφία. Αρκεί όλοι να καταλάβουν ότι πρέπει να εστιαστούν σε αυτή την έρευνα. Όλα τα υπόλοιπα είναι παραμύθια και μπουρδες. Στο ΝΑΤΟ. Πάμε και στο ΝΑΤΟ προσπαθούν να μας παρουσιάσουν οι κύριοι των συστημικών καναλιών ότι η Ελλάδα πέτυχε μια τεράστια και ευεπίφορη νίκη στην παρουσία του συχαμένου κυρίου Πρωθυπουργού δίπλα από τον πρώην Καγκεμπίτη, γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον κύριο Στόλτεμπεργκ, που αρχίζουν και μας λένε κάποιες πηγές ότι τη θέση του πρώην καγκεμπίτη και κατασκόπου των Ρώσων του κυρίου Στόλτεμπερκ έχουν αποδειχτεί αυτά με στοιχεία. Υπάρχουν φωτογραφίες ντοκουμέντα, Stolkev Στόλκευ λεγόταν ο Στόλκεμπερκ. ο Στόλτεμπερκ λεγόταν Στόλκευ Κάντε λίγο κάτι γιατί έχω διακοπεί στην εικόνα κύριε συνάδελφε στο κοντρόλ Αυτή λοιπόν, στο μόνιτο εννοώ Αυτή λοιπόν οι κύριοι μαζεύτηκαν στο ΝΑΤΟ για να μας πούν τι. Ότι ο κύριος Ερντογάν του έθεσε ξεκάθαρα ότι εγώ θα υπογράψω την είσοδο της Φιλανδίας, της Ρωσίας και των υπολείπων σκανδινοβικ... σκανδιναβικών χωρών στο ΝΑΤΟ αρκεί να υπάρχουν ουσιαστικά ανταλλάγματα προς τους Τούρκους. Είναι παρημειώδης η φωτογραφία του Ερντογάν που σκύβει και φυλάει το χέρι του Μπάιντεν. Και ξαφνικά βγαίνει μια ανακοίνωση από το Υπουργείο Εξωτερικών, το State Department και από την Αμερικανική Κυβέρνηση που λέει ότι ο κύριος Ερντογάν δεν ζήτησε τίποτα για να άρει το βέτο για τις χώρες, τις καρδιναβικές χώρες. Μα είναι δυνατόν να το πιστέψουμε. Μα τι μας περάσατε για ηλίθιους. Μας έχετε περάσει εντελώς για βλήτα ζώα που τρώμε σανό. Ναι, τρώμε σαν Τόσα χρόνια τρώμε σανό. Ο κύριος Ερντογάν του έριξε ένα κανονικό οθωμανικό πύραυλο και τους τίναξε στον αέρα. Γιατί από αυτή την ιστορία κυρίες και κύριοι με την άρση του Βέτο γιατί ο ίδιος δεν ήθελε αντιδρούσε απέδειξε ότι είναι ένας σπουδαίος διπλωμάτης. Λυπάμαι που το λέω για έναν Τούρκο πολιτικό, αλλά δυστυχώς οι Τούρκοι έχουν μια συνεχή και αδιάλειπτη ριζική διπλωματική τέχνη την οποία δεν έχει κανένας Έλληνας διπλωμάτης. Διότι ενώ υπάρχουν σπουδαίοι Έλληνες διπλωμάτες, είναι στενεμένοι στο περιθώριο και προβάλλονται ως σπουδαίοι διπλωμάτες στην Ελλάδα ο κύριος Δένδιας, ο οποίο καμάρωνε σαν το γύφτικο και πάρνει στο ΝΑΤΟ και ουσιαστικά έλεγε μπουρδε και ένα πρωθυπουργό αξιολύπητο. Αλλά είναι αξιολύπητο και στεναχωριόμαστε. Γιατί είναι πρωθυπουργό των Ελλήνων και εκπροσωπούμαστε από έναν συχαμένιο πρωθυπουργό των Ελλήνων σε τόσο μεγάλα διεθνή και πολεμικά φόρα όπω είναι το ΝΑΤΟ. Που σε μια δεδομένη χρονική στιγμή δεν θα πάρει κανένα το πλευρό της Ελλάδος σε μια ελληνοτουρκική αναμέτρηση που είναι ξεκάθαρο ότι είναι στημένη, καθορισμένη και πιθανότατα και υποβοηθητική για να δημιουργήσει πρόβλημα στις ελληνικές εκλογές όταν και αν αυτές προκηρυχθούν μέσα στο Σεπτέμβριο. Αλλά για να προκηρύξει τι εθνικέ εκλογέ, πρέπει να είσαι άντρα και να φορά παντελόνια, επιδιώκοντα την κάθοδο τη κάλπη και την ψήφο από τον ελληνικό λαό. Για να μπορέσει να το κάνει αυτό όμω, πρέπει να είσαι μάγκα πολιτικό. Και λίγοι στην ιστορία τη Ελλάδο υπήρξαν μάγκε πολιτικοί. Κάποιοι σύρθηκαν σε εκλογέ, κάποιοι δεν μπόρεσαν να αποφύγουν τι εκλογέ. Τώρα όμω έχω μεγάλε αμφιβολίε αν ο κύριο Σιχαμένιος πρωθυπουργό πάει σε εκλογέ. Για μένα, κυρίε και κύριοι, δεν είναι σίγουρο. Και με όσα δημοσιοποιούνται, Όσον αφορά τι αποκαλύψει που κάνει και το Μακελιό και η εφημερίδα μα, και είμαι πολύ περήφανο που δουλεύω και σε, αυτού, και σε αυτή την εφημερίδα, γιατί ηγούμαστε στι αποκαλύψει, γιατί βγάζουμε ειδήσει, γιατί του έχουμε κάνει τη ζωή δύσκολη. Και αυτή είναι η δουλειά του δημοσιογράφου. Δεν έχουμε μπάθεια για κανένα πρόσωπο και αυτό πρέπει να ξεκαθαριστεί. Τι εμπάθεια να έχουμε εμεί, τι εμπάθεια να έχουμε απέναντι σε πολιτικά πρόσωπα. Γιατί δεν μα πληρώνει κανένα, κυρίε και κύριοι, για να ευχολογούμε. Υπέρ ενό ή υπέρ κάποιου άλλου, το μόνο πράγμα που κάνουμε είναι να κάνουμε ρεπορτάζ, να κάνουμε έρευνε και να βγάζουμε την αλήθεια. Αυτή είναι η δουλειά μα! Αυτή είναι η δουλειά μα. Η δουλειά μα δεν είναι ούτε να ταρπάζουμε κάτω από το τραπέζι, ούτε να δημιουργούμε προβλήματα και τόνου εμπάθεια, ούτε σε οικογενειακά περιβάλλοντα, ούτε προβλήματα σε οικογένειε, ούτε προβλήματα σε παιδιά όπω δεν θέλουμε να δημιουργούνται και σε εμά ζητήματα τέτοια φύσεως. Εκείνο το οποίο έχουμε ξεκινήσει κύριε και κύριοι εδώ και καιρό, αρκετές εβδομάδες, είναι μια έρευνα που αφορά τις πληροφορίες και τις μαρτυρίες που έχουμε για τις σχέσεις της ελληνικής κυβέρνησης με το οργανωμένο έγκλημα. Είναι μια δύσκολη έρευνα, διότι δηλαδή τα στόματα δύσκολα ανοίγουν λόγω του φόβου. Αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν πάρα πολλά πράγματα όσον αφορά τις διασυνδέσεις που υπάρχουν ή που φέρεται να υπάρχουν μεταξύ του κυρίου Μητσοτάκη, πρωθυπουργού της χώρας, Τη συζύγου του, της κυρίας Μαρέβα ναι και αυτή. Του Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού, του κύριου Γρηγόρη Δημητριάδη, που μου είπαν σε κάποια συνάντηση ότι πυροβολάει πιο γρήγορα και από το Λούκι Λουκ. Look, να προσέχει μην βρεχτεί το βράδυ στον ύπνο του. Με το σύμβουλο του κυρίου Πρωθυπουργού, τον κύριο Αθανάσιο Νέζη, από την Καλαμάτα. Ο οποίο μαρτυρίε που προβλήθηκαν και στι προηγούμενε εκπομπέ, τι άλλο θέλετε να πω. Αναρωτούνται μερικοί και λένε, διαρωτώνται μάλλον και λένε, πότε θα προχωρήσουν σε αποκαλύψει. Έχουμε προχωρήσει σε πάρα πολλέ αποκαλύψει. Το αν υδρώνει ή δεν υδρώνει το αυτή του συστήματο αφορά το σύστημα, δεν αφορά εμά. Κάποια στιγμή όλα αυτά που ακούτε τώρα και θυμηθείτε αυτό που σα λέω, γιατί το έχουμε ξανακάνει και έχουμε επιβεβαιωθεί. Υπόθεση Λιγνάδη. Τη γράφαμε και τι γίνεται. Υπόθεση με πάρα πολλά εγκλήματα τα οποία έγιναν και επιβεβαιωθήκαμε. Υπόθεση με πάρα πολλά πολιτικά ζητήματα που γράφαμε για τις πρέσπες και για τη συμφωνία των πρεσπών και επιβεβαιωθήκαμε. Συλλήψεις πολιτικών προσώπων όσον αφορά χρηματισμό τους και βεβαιωθήκαμε. Πόσα θέματα έχει βγάλει αυτή η εφημερίδα μας, πόσα θέματα έχει δημοσιεύσει αυτό το site και δεν έχουμε βεβαιωθεί. Ξέρετε γιατί. Γιατί γνώμονας για μας είναι μόνο η αλήθεια και η αντικειμενική κριτική των πραγμάτων. Γιατί δεν θέλουμε να σπηλώνουμε την υπόλοιψη κανενός χωρίς να υπάρχουν αποδείξεις ή ενδείξεις και όλα αυτά τα οποία φέρνουμε στο φως δημοσιότητας για την αναπόσπαστη πια σχέση του οργανωμένου εγκλήματος που σημαίνει μαφία, ένοπλη δολοφόνη, μισθωμένοι φωνιάδες, λαθρέμποροι πετρελαίου, λαθρέμποροι βενζίνης, λαθρέμποροι τσιγάρων, λαθρέμποροι ναρκωτικών. Έχουν δολοφονηθεί πολλοί δημοσιογράφοι στον κόσμο κάνοντας αυτές τις έρευνες. Το επιτελείο το δικό μας όμως δεν θα κάνει πίσω. Διότι αυτή την ώρα και αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας κόμβος. Ή τον περνά και προχωράς στις αποκαλύψεις για να ρίξεις την κυβέρνηση, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει μόνο με μας ή το σταματάς εδώ, κάνεις πίσω, φεύγεις, αποχωρείς και εξαφανίζεσαι. Εμείς δεν επιλέγουμε το δεύτερο δρόμο, επιλέγουμε τον πρώτο. Θα συνεχίσουμε και θα συνεχίσουμε με όλες μας τις δυνάμεις και ό,τι μας αναλογεί α έρθει. Αλλά να ξέρετε ότι δεν είμαστε εύκολοι αντίπαλοι. Γιατί έχουμε και εμείς τους τρόπους και να προστατευόμαστε και να δημιουργούμε ασπίδες προστασίας γύρω μας. α είναι καλά κάποιοι άνθρωποι που προσέχουν και για την ασφαλειά μας αλλά και για τη δυνατότητα που έχουμε να μιλάμε μέσα από ένα ελεύθερο βήμα όπως είναι το μακελιό.gr. Κύριε και κύριοι, θέλω να δούμε μία φωτογραφία. Ο άνθρωπος που γνωρίζει πάρα πολλά στο Μαξίμου, εκτός από τις πηγές που έχουμε προαναφέρει κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα, είναι ο σύμβουλος εξαπορήτων του Πρωθυπουργού, κουμπάρος του και συγγενικό του πρόσωπο, πρόσωπο το οποίο είχε άρρηκτες σχέσεις και εξακολουθεί να έχει άρρηκτες σχέσεις με την οικογένεια Μητσοτάκη, είναι ο δημοσιογράφος ο κύριος Στέλιος Νικηφοράκης. Φωγραφία του. Ρωτώ λοιπόν έναν έντιμο δημοσιογράφο όπως είναι ο κύριος Στέλιος Νικηφοράκης. Το βλέπουμε δίπλα από τον κύριο Μητσοτάκη και εκεί, Γνωρίζετε τι ακριβώς συμβαίνει στο Μεγάλο Μαξί μου. Θα μου πείτε γιατί ρωτώ εσάς. Ρωτώ εσάς γιατί σας θεωρώ πολύ έντιμο άνθρωπο. Και επέλεξα να ρωτήσω εσάς γιατί σας θεωρώ έναν άνθρωπο ο οποίος και γνωρίζει τα εσωτερικά της οικογένειας και στέκεται πολλά χρόνια τώρα μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον των Μητσοτάκηδων και γνωρίζει που κατουράει ακόμα και ένας σκύλος τους. Ξέρετε τι ακριβώς συμβαίνει στο Μαξίμου. Γνωρίζετε αν ο κύριος Γρηγόρης Δημητριάδης έχει σχέσεις με εγκληματικά στοιχεία από τον κόσμο της παρανομίας και των μαφιόζικων συστημάτων που διαπλέκονται γύρω από την εξουσία και την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη. Γνωρίζετε ερωτήματα, θέτω. Γνωρίζετε αν ο κ. Δημητριάδης είχε σχέση με τον αρχιμαφιόζο, αρχιρουφιάνο και αρχινονό της ελληνικής κοζανόστρα, δη... κοζανόστρα Δημήτρη Καπέκα Μπετανάκη, ο οποίος δολοφονήθηκε στα Βρελίσια σε 9 Δεκεμβρίου του 20. Γνωρίζετε αν ο κ. Δημητριάδης έμπαζε αυτούς τους ανθρώπους στο μεγάλο μου και τους ζητούσε προστασία. Γνωρίζετε αν ο κύριος Δημητριάδης είχε ζητήσει προστασία από τον δολοφονημένο μαφιόζο τον κύριο Καπέ ερωτήματα θέτω. Γνωρίζετε αν ο κύριος Δημητριάδης που είναι το δεξί χέρι του Πρωθυπουργού εδώ δεν κάνουμε πλάκες μιλάμε για το δεξί χέρι του Πρωθυπουργού που παίρνει αποφάσεις ανταυτού Γνωρίζετε λοιπόν κύριε Νικηφοράκη, έντιμε δημοσιογράφε, έντιμε άνθρωπε, δίπλα από τον Μακαρίτη το Μητσοτάκη 30 χρόνια, δίπλα στον Πρωθυπουργό, εσείς που προσπαθείτε όπως γνωρίζουμε και όπως έχει γραφτεί να εξισορροπείτε τις αντίρροπες τάσεις μέσα στο πρωθυπουργικό περιβάλλον, γνωρίζετε τη σύζυγο του Πρωθυπουργού, γνωρίζετε τα οικογενειακά τους, έχετε βαφτίσει τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, ο οποίος είναι γιος του Πρωθυπουργού. Έχετε κουμπαριά μαζί του, σχέσεις συγγενικές, σχέσεις οικογενειακές, σχέσεις εντοπιότητος. Γνωρίζετε αν ο κύριος Γρηγόρης Δημητριάδης συνομιλούσε με τον αρχιμαφιόζο Καπέ Καπετανάκη που δολοφονήθηκε στα Βρυλίσια. Και αν το ξέρετε, γιατί δεν πήγατε να το καταθέσετε στο τμήμα ανθρωποκτονιών που η δικογραφία για την απόπειρα ανθρωποκτονία μου είναι ανοιχτή. Που η δικογραφία για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Καραϊβά είναι ανοιχτή. Μόνο δύο από αυτέ τι περιπτώσει παίρνω. Ξέρετε αν συναγε... και άλλοι άνθρωποι μέσα από το μαξί μου με το οργανωμένο έγκλημα και τη μαφία, κύριε Νικηφοράκη. Κάλετε μια ανακοίνωση λοιπόν αν έχετε παντελόνια και φοράτε. Εγώ πιστεύω ότι φοράτε παντελόνια. Βγάλετε λοιπόν μια ανακοίνωση και πείτε μας. Ο ανιψιός του Πρωθυπουργού, ο κύριος Δημητριάδης, συναντιόταν με τον κύριο Καπέ Καπετανάκη στο Μαξίμου. Ζητούσε την προστασία του για να κάνουν βρωμοδουλειές. Ναι ή όχι. Τα λέω πριν ξεσπάσει η καταιγίδα. Και η καταιγίδα θα είναι για όλους σας δυσάρεστοι θα πνιγείτε στο νερό όπως πνίγηκαν αυτοί στη Μάνδρα, τους οποίους αθώνετε κάθε μέρα στα δικαστήρια. Θα καείτε και θα τσουρουφλιστείτε όπως σκοτώσατε 103 ανθρώπους στο μάτι και τους βγάζετε όλους σήμερα αθώους με βουλεύματα και τους παραπέπετε για πλημελήματα ενώ βρε να πάνε φυλακή και την κακούργη. Ξαναρωτάω λοιπόν, κύριε Στέλιο Νικηφοράκη, Δεξί χέρι του Πρωθυπουργού. Ξέρατε ότι ο κύριος Δημητριάδης συναντιόταν με Έλληνες μαφιόζους και τους έβαζε στο μαξί μου, ναι ή όχι. Αφού τα γνωρίζατε, εάν τα γνωρίζατε, γιατί δεν πήγατε να τα καταθέσετε στην ελληνική αστυνομία ως νομοταγής και έντιμος Έλληνας δημοσιογράφος και του κύριου Καχανίων μια άλλη αμαρτωλή ιστορία της οικογένειας. Αφού ξέρατε και συνομιλήσατε και με τη σύζυγο του Πρωθυπουργού. Αν αυτή έστειλε εκείνη τη νύχτα, το απόγευμα μάλλον, τη προηγούμενη ημέρα, τον κύριο Δημητρακόπουλο για να με δωροδοκίσει, ήταν αυτή ή δεν ήταν, ήταν. Περιμένω απαντήσει, κύριε Νικηφοράκη. Γιατί αυτά γίνονται δημόσια και λέγονται δημόσια. Και θεωρώ ότι είστε έτοιμο δημοσιογράφο και έτοιμο άνθρωπο. Απαντήστε λοιπόν. Εκτό αν πρέπει να πάρετε την άδεια του Πρωθυπουργού για να απαντήσετε. Ή την άδεια του φίλου σα, του κύριου Δημητριάδη, που είναι Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργικού Γραφείου και συναντιόταν με του μαφιόζου μέσα στο σπίτι. Στο σπίτι τη Δημοκρατία συναντιόταν η Δημοκρατία με τη μαφία. Ναι ή όχι. Πάμε να φύγουμε από εδώ. Και σε κύριε πριν από περίπου 1,5 χρόνο συναντήθηκα με έναν άνθρωπο ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται πολύ κοντά στον Πρωθυπουργό. Μετά την απόπειρα φώνου εναντίον μου ευτυχώς άνθρωποι από το περιβάλλον μου και από αστυνομικές πηγές πληροφορήθηκα ότι ένα ολόκληρο σύστημα το οποίο αυτή τη στιγμή δεν αφορά εμένα μόνο, αναφορά τη δημοκρατία, το σύστημα της δημοκρατίας και τη λειτουργία της δημοκρατίας, το σύστημα του κοινοβουλευτισμού, δεν μπορεί να λειτουργεί ο κοινοβουλευτισμός χέρι-χέρι με το οργανωμένο έγκλημα και τους παλιανθρώπους. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Δημιουργεί καρκίνο μας στην ίδια μας τη ζωή. Αυτοί ανεβάζουν τις τιμές, αυτοί μα κάνουν τη ζωή δύσκολη. Αυτοί δίνουν μίζε. Αυτοί πουλάνε ναρκωτικά στα παιδιά μα. Αυτοί θησαυρίζουν. Αυτοί βγάζουν δισεκατομμύρια στην πλάτη του ελληνικού λαού και ο ελληνικό λαό πληρώνει. Τον χουφτώνουνε, τον σκίζουνε, τον ταλαιπωρούν κάθε μέρα. Δεν είναι λοιπόν θέμα χείο αυτό. Είναι θέμα του συνόλου της ελληνικής κοινωνίας. Στην Ιταλία έγιναν χρόνιες προσπάθειες αφού τίναξαν στον αέρα εισαγγελίε, δικαστέ, σκότωσαν αστυνομικού, πολιτικού, δολοφόνησαν τον Μόρο, συνέλαβαν τον Αντρεώτη, τον Πρωθυπουργό τη Ιταλία, αν είναι δυνατόν για διαφθορά και σχέσεις με τη μαφία και τις μασονικές τοές, γιατί μέσα στις μασονικές τοές, στα σκοτεινά μονοπάτια των ποτικαράδων, κρυβόταν το οργανωμένο έγκλημα. Το εμπόριο όπλων, το εμπόριο, το, εμπόριο, το λαθρεμπόριο πετρελαίου, το λαθρεμπόριο ναρκωτικών. Πότε λοιπόν θα ξυπνήσετε για να καταλάβετε ότι αύριο το πρωί θα σκοτώσουν έναν ακόμα Έλληνα δημοσιογράφο και θα αρχίσουν να βγαίνουν οι δακρύβρεχτοι καραγκιόζδες των καναλιών και θα λένε ποπό τι έπαθει δημοκρατία. Προσέξτε διότι η μαφία δεν σκοτώνει μόνο δημοσιογράφους σκοτώνει και πολιτικούς σκοτώνει δικαστές και ακόμα δεν έχει έρθει αλλά θα έρθει γιατί άλλο ένας δικαστής θελήσει να κάνει μια έρευνα για τη λειτουργία της δημοκρατίας και του δικαστικού σώματος, θα βρεθεί στον τάφο. Και τότε θα ανοίξει το μεγάλο ασκή του αιώλου για να δούμε πόσα απίδια πιάνει ο σάκος. Δεν έχουμε δει τίποτα ακόμα στα μάτια μας. Θα ιταλοποιηθεί εγκληματικά η κοινωνική και πολιτική ζωή της χώρας και είμαι σίγουρος για αυτό που λέω όταν δείτε δικαστές να δολοφονούνται, όταν δείτε δημοσιογράφους να πέφτουν στο δρόμο σαν τα γρηγούρουνα, όταν δείτε πολιτικούς να δολοφονούνται από ανθρώπους της ελληνικής μαφίας, τότε θα καταλάβετε τι έλεγε ο Χίος πριν από τέσσερα ή τρία χρόνια ή δύο χρόνια. Πριν λοιπόν από λίγο καιρό συναντήθηκα στο κέντρο της Αθήνας με ένα πρόσωπο το οποίο έχει σχέση άμεση με την οικογένεια του Πρωθυπουργού. Και θέλω να δούμε τι ακριβώς μου είπε αυτός ο άνθρωπος. Πάμε λοιπόν στο πρώτο κομμάτι. Προσέξτε. Μιλάει ένας άνθρωπος που είναι πασίγνωστος. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι σοβαρός, αξιόπιστος, έντιμος, καθαρός. Σύμβουλος Πρωθυπουργού. Πάμε τώρα στον πυροβολισμό. Ερώτημα. Ναι, δεν σε διέκοψα καθόλου. Πάμε στο αίμα, αναφέρει ο συγκεκριμένο άνθρωπο. Ο Δημητριάδης όντω, επειδή το σύντομο διάστημα έχει χειριστεί ανθρώπου, επειδή έβγαλε μια τεράστια κόντρα με τον αριστίδη φλόρο τη υπόθεση ένεργα του 2014, επειδή σήμερα μπορεί να φοβάται το φλόρο μετά από 10 χρόνια, γιατί ο φλόρο είναι ένα καλό μυαλό που αρχίζει και δουλεύει ανάποδα, έμπλεξε με κάποια συστήματα, για να έχει την προστασία, να έχει την πληροφόρηση και δεύτερον να έχει την προστασία γιατί φοβότανε πραγματικά διότι από συνήγορος του Φλόρου στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο πήγε ως κατήγορος γεννάται και θέμα διοντολογίας καραμπινάτο. Διότι για να σας διευκολύνω, ο Αριστίδης Φλόρος ο οποίος φυλακίστηκε και αυτή τη στιγμή είναι έξω γιατί το έπαιξε τρελό. Και μάλιστα ο κύριο Δημητριάδη, έχω πληροφορίε ότι έβαλε τον κύριο Φλόρο να μου κάνει και αγωγή. Φανταστείτε τι γίνεται. είχε προσλάβει τον αρχιμαφιόζο της ελληνικής Κοζανόστρα που δολοφονήθηκε για να τον προστατεύει από τους αντιπάλους του. Εάν υπήρχε η εισαγγελική αρχή, θα του είχε μαζέψει όλους την ίδια στιγμή και την ίδια ώρα. Αλλά δεν υπάρχει. Διότι υπάρχουν εισαγγελίες που δεν φοράμε παντελόνια. Πάμε στο επόμενο είχε πληγωθεί γιατί θεωρούσε το φλόρο με τον οποίο βρισκόταν μαζί. Ανατραφήκανε και μεγαλώσανε μαζί, ήταν μαζί, σπουδάζανε μαζί, ότι ξαφνικά τον παγίδεψε και πήγε και είπε στο δικαστήριο την αλήθεια πω αυτό την είχε αντιληφθεί. Ότι ο Φλόρο την έκανε τη δουλειά αυτή, με εξαπάτησε και εμένα και τα λοιπά. Ήταν η σχέση του με κάποιου ανθρώπου και κυρίω με το τελευταίο θύμα. Ρωτώ τον συνομιλητή μου, το μαφιόζο που δολοφονήθηκε στα Βρυγίσια και η απάντηση που παίρνω είναι ναι, με αυτόν, τον καπέ. Ο Γρηγόρη έχει ένα κακό. Ο Καπέ έχει ένα δεύτερο κακό. Και όταν του λέω είχε, γιατί τον είχα σκοτώσει τότε, μου λέει ναι, είχε. Και συνεχίζεται η συζήτηση, η πολύ ενδιαφέρουσα αυτή συζήτηση από την οποία βγαίνουν σοβαρότατε ειδήσει. Στην Ελλάδα παράγεται η τάξη των εγκληματιών. Οι Αμερικανοί λένε ότι σε δύο χώρε δεν μπορούμε να βρούμε άκρη. Στην Ιαπωνία γιατί φυλάνε όρκου. Δεν μιλάει κανεί και στην Ελλάδα γιατί μιλάνε όλοι. Εκεί δεν ξέρει. Δεν μπορεί να βρει άκρη. Στην Ελλάδα έλεγε ο συγχωρισμένο ο Μητσοτάκη: Είναι ρουφιάνοι επειδή τέλο πάντων πάμε όπω ξέρει. Μένεται κυριολεκτικά ένα πόλεμο συστημάτων στο Υπουργείο Δημοσία Τάξεω. Αυτοί οι οποίοι είναι μεταξύ δύο μπλοκ, προσέξτε. Εγώ δεν κρύβω τα λόγια μου, λέει ο άνθρωπο στη Μητσοτάκη. Από τη μια μεριά είναι ο τότε Υπουργό Δημοσία Τάξεω και ο μηχανισμό του. Και από την άλλη ο Δημητριάδης με το δικό του μηχανισμό. Και συνεχίζει. Έχει υπόψη σου λοιπόν, μου λέει ο κύριος του Πρωθυπουργού, προσέξτε εδώ να δείτε τι συμβαίνει στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και σε αυτό που λέμε παρακράτος. Έχει υπόψη σου λοιπόν όχι με εντολή καθοδήγηση σε γνώση του Χρυσοκοίδη, γιατί εμένα ο Χρυσοκοίδη είναι φίλο μου και θεωρώ δεδομένο ότι δεν ξέρει κάτι τέτοιο. Προσέξτε. Μιλάμε για την υπόθεση απόπειρα δολοφονία μου τώρα. Θεωρώ δεδομένο ότι δεν μπορεί να έκανε αυτό αυτά τα πράγματα, αλλά διήλυζε τρει και τέσσερι φορέ την πληροφορία που σου είχε πει για το Δημητριάδη που λέει ότι κάποιοι λειτουργούν καζόμενη βούληση. Ερήμην του Χρυσοκοίδη και ιδίων όφελο και βαριά δικό του. Και όταν ρωτάω τον συνομιλητή μου, τι εννοείται κύριε, η απάντηση που λαμβάνω με αφήνει με ανοιχτό το στόμα. Μου λες έχω μια αξιόπιστη πηγή, μου λες δεν αμφιβάλλω και εγώ σου λέω όταν σου μιλάει η αξιόπιστη πηγή δεν σε στι στις πίσω σελίδες. Σε λίγο θα δούμε και τα υπόλοιπα. Και σε κύριε αυτά που άκουσα εκείνο το μεσημέρι είναι απίστευτα. Υπάρχουν υπενιγμοί ότι πιθανότατα κάποιοι άνθρωποι από το Υπουργείο Προστασία του Πολίτη του κ. Ξοχοίδη λειτουργούν, ω παρακρατικοί θύλακε μέσα στο Υπουργείο Δημοσία Τάξεω και στο σύστημα ελληνική διακυβέρνηση, διακυβέρνηση του τόπου. Δηλαδή, μιλάμε για ένα παρακράτο. Και αυτό το παρακράτο συμφύεται με την κυβέρνηση, με το κράτο, με του υπουργού, με τι μίζε, με το πώ θα παίρνουν από τα πορνεία, τα διαφθορεία, τα μασατζίδικα, του οίκου ανοχή και όλα αυτά μαζεύονται σε ένα μαύρο ταμείο και πηγαίνουν κατευθείαν στη σέσουλα των μαύρων ταμείων του κράτους. Και ο ένας πολίτης φτύνει αίμα κάθε μέρα για να γεμίσει το ρεζερβουάρ του, αν μπορεί να το γεμίσει στα βενζινάδικα με βενζίνη 2,5. Αντιλαμβάνεστε ότι κάποιοι θησαυρίζουν κάνοντας παρέα με, εκτελεστέ εκτελεστές και ο ελληνικό λαός πονάει, οδύρεται και ολοφύρεται για να τα βγάλει πέρα το μήνα του για να τον κοροϊδεύουν και να του λένε ότι δίνουν τα αναδρομικά των συνταξιούχων όταν κάποιοι κερδίζουν δισεκατομμύρια ή ένα εκατομμύριο το μήνα όπω κερδίζει η ελληνική μαφία και τα μισά πάνε στο ελληνικό κράτο, στου υπουργού και στον ίδιο τον πρωθυπουργό και στου γενικού γραμματεί του. Και στου γενικού αν είναι δυνατόν. Και όλα αυτά δεν αφορούν τον Έλληνα πολίτη. Και αφήστε τη δική μου την υπόθεση που εγώ δεν θα ησυχάσω αν δεν τους κλείσω όλους αυτούς φυλακή. Όλους. Είτε είναι η φυσική αυτοργή που τους ξέρω. Και ποιοι θα αναπατήσουν τη σκανδάλια εκείνο το βράδυ. Και αυτούς τους γνωρίζω. Αλλά κυρίως αυτούς που είναι πολιτικά πρόσωπα και είμαι 100% σίγουρος πια ότι εμπλέκονται στην υπόθεση δολοφονία μου, αλλά αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται να συναγελάζονται με το παρακράτο του κουμπουροφόρου, του διεφθαρμένου, του κρατικού λειτουργού, του τελονιακούς, του τελωνιακού, και να έχουν στήσει μια τεράστια μπίζνα στην πλάτη του κόσμου θησαυρίζοντα. Αλλιώνοντα νομοσχέδια, παρακρατώντα τα λεφτά των συνταξιούχων, κερδίζοντα δισεκατομμύρια το χρόνο, χτίζοντας βίλες, offshore, μεταφέροντας τα χρήματα στο εξωτερικό. Ο Τράγκας, ο Τράγκας ήταν ένα ανθρωπάκι μπροστά σε αυτούς. Διότι ο Τράγκας, μια σκετόφερη κουβέντα και θέλετε να μάθετε αλήθειες που μαθαίνετε κάθε μέρα εδώ, ορίστε, το σημερινό εξώφυλλο. Αυτό ήταν ο Τράγκας. Εκβίαζαν με τα αρχεία της ΕΑΤΕΣΑ, και του χρυσού. Εδώ είναι ο ταγματάρχης της Χούντας, ο κύριο, ο μακαρίτης, ο μακαρίτης Το δεξί χέρι του Ιωαννίδη. Ο Τράγκας όμως αλήνει σε μια άλλη εποχή. Ήταν η παλιά, όπως λέμε, κυρία της δημοσιογραφίας. Ο Τράγκας τι έκανε. Απλά πράγματα. Ο Τράγκας κυρίες και κύριοι βοήθησε βάσει συγκεκριμένων και αξιόπιστων πληροφοριών που δεν πέφτουμε ποτέ έξω σε αυτές. Το μακαρίτη το Παρασκευά Μπόλαρη, ταγματάρχη την περίοδο της 21 η Απριλίου, παλικάριος στρατιωτικός, μαζί με το μακαρίτη το Γρηγόρη Μιχαλόπουλο, τον τότε εκδότη και διευθυντή της παλιάς ελεύθερης ώρας, να πάνε ρούχα στο νοσοκομείο, στο λαϊκό ή στο τζάνιο που νοσηλευόταν ο Μπόλαρη, ο οποίο είχε κατηγορηθεί για το πραξικόπημα τη πιτζάμα, μια ηλικιότητα ισχύ του είδου, συνωμοσία η οποία δεν είχε γίνει ποτέ, αλλά ήταν εφεύρημα αυτού του περίεργου Κωνσταντίνου Καραμαλή, του γέρου. Του πήγαν ρούχα λοιπόν στο λαϊκό νοσοκομείο για να μεταμφιεστεί ο Τράγκα. Διότι ο Τράγκα ήταν έμιστο πάλι ο Σκύπ. Έπαιρνε 60 με 70 το μήνα. Και ήταν διορισμένος και μπατζής. Ο Μπόλαρης κρατούσε στα χέρια του τα αρχεία της ΕΑΤΕΣΑ. Εκεί που ξέρανε ακόμα και ποιος πολιτικός πηδιέται με ποιον. Όπως θα λέω. Ακόμα και που ξέρανε τις παρέες του Ευάγγελου Αβέροφ, ας πούμε. Το αν ο Κωνσταντίνος Καραμαλής έκανε παρέα στη Μύκονο με άντρες ή γυναίκες. Αυτά περιλαμβάνοντας τα αρχεία της ΕΑΤΕΣΑ. Το ποια ήταν η ΕΑΤΕΣΑ οι νεότεροι δεν γνωρίζουν. Ας μπουν να διαβάσουν να ξεστραβωδούν. Βάστα πόγολα. Οι πιο παλιοί όμως γνωρίζουν τι σημαίνει ΕΑΤΕΣΑ. Είχε φακελώσει σπάντες. Αυτά λοιπόν τα αρχεία που τα είχε στα χέρια του Μπόλαρης, τα έδωσε ή τα πούλησε στον Τράγκα. Και ένα μέρο αυτών πήρε και ο Μιχαλόπουλο, ο οποίο πήγε φυλακή αργότερα για εκβιασμούς Επειδή φέρεται να εκβίαζε κατά το κατηγορητήριο και κατά την καταδικαστική απόφαση, ακόμα και την οικογένεια Λάτση. Και πήγε φυλακή. Ενδιαφέροντα πολύ αυτά που λέμε. Πολύ ενδιαφέροντα. Ο Τράκα λοιπόν και μην μπείτε τώρα που πέθανε γιατί τα γράφουμε. Τα γράφαμε τρία χρόνια πριν ότι είναι κυπατζής και δεν είναι προσβολή μνήμης νεκρού. Γράφαμε ότι ο Τράγκας είναι κυπατζής. Πώς φορές το είχαμε γράψει. Μην μας λέτε λοιπόν μπουρδες και αφήστε εσείς τρολάκια τις ανοησίες γιατί τα λέτε τώρα που δεν είναι ζωντανό. Εμείς τα γράφαμε. Και φράγκα τον λέγαμε και έτσι τον λέγαμε και κυπατζή τον λέγαμε και εκβιαστή τον λέγαμε και κακοπληρωτή τον λέγαμε όλα που τα είχαμε γράψει. Αλλά τουλάχιστον αυτό, παρά το γεγονό ότι μπορεί να το έχουν φορτώσει με τα θανάτια το μισό ποινικό κώδικα, είναι άδικο να του κατηγορούν μετά τον θανάτο του. Γιατί δεν του τα λέγανε όλα πριν, Γιατί όλα τα συστημικά κανένα τον καλούσαν στι εκπομπέ του, ε? Γιατί τον πέραν τηλέφωνο και του λέγανε Γιώργο μου και Γιώργο μου, Γιατί εξυπηρετούσε συμφέροντα, Γιατί ξέπλαινε μαύρο χρήμα, γιατί βοηθούσε πολιτικού. Διότι έκανε στιμμένε δουλειέ με πολιτικά πρόσωπα και χάρε διότι υπέγραφε συμβόλαια εξόντωση πολιτικών και επιχειρηματικών αντιπάλων για το χρησιμοποιήσει το ίδιο το σύστημα και γι' αυτό έβγαζε λεφτά. Αφού θέλετε λοιπόν να ξέρετε την αλήθεια, αυτή είναι η αλήθεια. Υπάρχουν πολλοί Έλληνε δημοσιογράφοι οι οποίοι είναι τα λεγόμενα πιστόλια και 45 του συστήματο. Του παίρνουν δίπλα του επιχειρηματίου, πληρώνουν, του δίνουν πάρα πολλά χρήματα για να χτυπήσουν του πολιτικού ή του επιχειρηματικού αντιπάλου. Δηλαδή, ένα δοχείο, θα παίρνει 20 και 30.000 χιλιάρια και 50 εξαρτάται το πρόσωπο και το κεφάλι το μήνα και θα τον κάνει στον άλλον να χάσει τον ύπνο του. Γράφοντα δημοσιεύματα και αναρτώντα ρεπορτάζ αληθινά ή ψεύτικα που θα σου δίνουμε εμεί για να παίρνει το μηνιάτικο. Και μηνιάτικο δεν είναι ένα χιλιάρικο. Είναι 20, 30, 50 και 100 χιλιάδε το μήνα. Αυτό έκανε ο Τράγκα. Και το έκανε κατά σύστημα εκβίαζε τη Siemens, εκβίαζε τον κόκαλι, πήρε πάρα πολλά λεφτά και μαζί με το μακαρίτικα κακαουνάκι κάνανε μια ολόκληρη περιουσία. Όμως αυτά, εμείς, τα είχαμε γράψει όλα. Και ο τράγκας προς τιμήν του Μακαρίτη δεν το αμφισβήτησε ποτέ. Μπορεί να βγει και πικρόχολα σε κάποιες και να είπε κάποια πράγματα εναντίον μου, μπορεί να πλακωθούκαμε σε τηλεοπτικά στούντιο, αλλά προς το τέλος τη ζωής του, όταν είχε δημιουργήσει πολιτικό κόμμα, δεν σας κρύβω ότι μίλαγε μαζί μου. Και δεν τον έπαιρνα τηλέφωνο εγώ, με έπαιρνα τηλέφωνο ο ίδιος. Γιατί προφανώς γνώριζε ότι το μακελιό που είναι μια μαχητική εφημερίδα και ένα site μαχητικό έχει ανταπόκριση στο δεξιό κοινό και προσπαθούσε να εκμεταλλευτεί αυτό το δεξιό κοινό προς και για λογαριασμό του. Δεν ήταν ένας πολύ έξπνος εκβιαστής. Και τηλεφωνούσε διαρκώς στο κινητό μου τηλέφωνο για να του βγάλω μια ανακοίνωση, για να του κάνω εκείνο, για να του κάνω τ' άλλο. Και υποσχόταν! Ναι, υποσχόταν. Αλλά εμείς δεν του δώσαμε ποτέ τη δικαίωμα, το δικαίωμα, το να προχωρήσει σε αυτή την υπόσχεση. Γιατί η υπόσχεση ξέραμε ποια ήταν. Να μας τάξει και μας ένα καλό μεροκάματο. Αλλά δυστυχώς ή ευτυχώ χρήματα από τον Τράγκα δεν πήραμε ποτέ. Όπω πήραν κάποιοι άλλοι. Όπω ήταν κάποιοι άλλοι που υπέγραφαν σε λευκέ επιταγέ και τώρα διοικούν ακόμα και το πρακτορείο Άργο. Ε, κύριε Τζένο, εσεί δεν είσαστε πρόεδρο του πρακτορείου Άργου. Εσεί δεν αλλοιώνετε την κυκλοφορία τη εφημερίδα μα. Μαζί με τον άλλον, τον φίλο σου, τον φιλαράκι στο κολλητό σου. Θα έρθει και η στιγμή του. Αλλά τη στιγμή θα την επιλέξουμε εμεί για να βγουν και αυτού νούτα τα άμπλητα στη φορά. Ποιου θα μάθετε. Διότι θα ξέρετε να ξέρετε ένα πράγμα. Αλητίες σε μια εφημερίδα η οποία προσπαθεί να ανταποκρίνεται στις οικονομικές υποχρεώσεις πληρώνοντας 30 ανθρώπους το μήνα. Μια εφημερίδα και ένας δημοσιογραφικός οργανισμός, μεσαίος δημοσιογραφικός οργανισμός, που δεν οφείλει ούτε ένα πενταράκι στο ελληνικό δημόσιο, ούτε ένα. Με κόπο πόνο θερήσει. οι συνεργάτε μα, οι οικονομικοί διαχειριστέ, προσπαθούν να πληρώνουν τον κόσμο στην ώρα του να μην οφείλουν χρήματα στο ελληνικό δημόσιο, στην εφορία και στα ασφαλιστικά ταμεία και να είμαστε απόλυτα συνεπεί απέναντι στου νόμου τη ελληνική πολιτεία και του κράτου. Ποιο άλλο το κάνει από τι μεγάλε εκδοτικέ εταιρείε και τα μεγάλα μέσα μαζική ενημέρωση. Ούτε ένα πενταράκι, μια εταιρεία 8 χρόνια που στέκεται μόνη τη, ανεξάρτητη, αυθύπαρκτη, αντικειμενική. Είναι τόσο λοιπόν επίπονο, είναι τόσο αιματηρό να θέλεις την ανεξαρτησία σου. Ναι είναι. Γιατί είναι δύσκολο, επίπονο και αιματηρό να πορεύεσαι 8, 10 και 12 χρόνια ανεξάρτητος μέσα στη ζούγκλα των δολοφόνων, των εκβιαστών, των παλιανθρώπων και των ανθρώπων που συνεργάζονται με το οργανωμένο έγκλημα. Είναι τόσο το τίμημα και αυτό είναι το τίμημα που πληρώνουμε. Να είμαστε ανεξάρτητοι. Θα είμαστε και θα παραμείνουμε ανεξάρτητοι. Δεν μπορούμε πια να ξεπουληθούμε πουθενά, γιατί ο δρόμος είναι ένας μπροστά και όχι πίσω. Στη συζήτηση που είχα με τον ας τον πω σύμβουλο του Πρωθυπουργού, ο οποίος είναι κάτι περισσότερο από αδερφός του, ή πατέρας του. Υπόθηκαν και άλλα πράγματα. Για πάμε να δούμε. Προσέξτε, θα σας πω κάτι. Αυτά δεν είναι σε κάρτες. Σε κάρτες θα παρουσιάζουμε εμείς. Όταν έρθει η ώρα, αλλά την ώρα θα την επιλέξουμε εμείς. Θα τα δείτε και σε εικόνα, και σε ήχο, και πρόσωπα που φιγουράρουν, και παρελάβουν και είναι πασίγνωστοι σε όλο τον ελληνικό λαό. Αλλά όταν θέλουμε εμείς, θυσιάζει αυτή η ώρα. Κάνε εκλογές κύριε Μητσοτάκη. Κάνε εκλογές να σου δείξουμε εμείς πως θα πέσει την ίδια ώρα. Κάνε. Σε περιμένουμε. Σύμβουλο Πρωθυπουργού. Ωραία. Πήγα να πιάσουν τον μικρό Γρηγόρη, ο οποίο είναι και έφλεκτο υλικό. Είναι 42 ετών. Είναι πουτάνα αυτέ οι καρέκλε. Ο ίδιο τα λέει. Έχουν δύσκολο διαχείριση και είναι και γρήγορο. Λουκι Λουκ τον λέω εγώ, γιατί πυροβολεί πιο γρήγορα και από τη σκιά του. Εγώ σου είπα ότι έχω μια μεταφυσική αναφορά στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, στη Μαρίκα, την οποία είχα σαν μάνα μου, στην οικογένεια μέσα, σε μια πολιτική οικογένεια που υπάρχουν τρία, τέσσερα, πέντε άτομα εμφανώ πολιτευόμενα. Εμφανώς πολιτευόμενα. Καταλαβαίνει ότι είναι μια δύσκολη ισορροπία, πολύ δύσκολη ισορροπία. Τι έκανε αυτό ο άνθρωπο, Ισορροπούσε! ήταν δίπλα τους, ρύθμιζε. Η Ντόρα, ο Δημητριάδης, ο Μπακογιάννης, αυτά είναι δύσκολα πράγματα. Είναι εξώσεις δύσκολες, μου είπε αυτός ο άνθρωπος, τον οποίον σέβομαι απόλυτα. Γι' αυτό και δεν θέλω να βγάλω το όνομά του. Αλλά δυστυχώ, όταν έρθει εκείνη η ώρα και ονόματα θα βγουν και βίντεο θα βγουν, αλλά όταν το επιλέξουμε εμείς. Και συνεχίζει. Αυτό το κομμάτι κάνω. Και θεωρώ ότι το κάνω, δηλαδή εκτονώνω κρίσεις. Διαχειριστής κρίσεων. Δύσκολο. Διαχειρίζομαι σχέσεις και σε ευρύτερης πολιτικής, στενότερης πολιτικής θέματα. Και να βγω έξω με ελαφρά τη συνείδησή μου γιατί δεν έχω προσωπική ωφέλεια. Γιατί δεν βγάζω λεφτά γιατί έχω ένα όνειρο και ένα τάμα και μια υποχρέωση και μια παρακαταθήκη στους ώμους μου να βοηθήσω τα παιδιά του και πέραν του του δεν. Κατά συνέπεια είμαι ο μόνος γιατί δυστυχώ το περιβάλλον ξέρει πώ λειτουργούν αυτά. Περιμένουν να τοποθετηθεί ο Πρωθυπουργό και να χειροκροτήσουν όλοι και να κάνουν τούμπε και να λένε κοίτα τι ωραίε τούμπε κάνουν και τα λοιπά. Αυτά μου έλεγε τότε αυτό ο άνθρωπο. Και είναι σωστά. Βαριά πράγματα ουσιαστικά, αλλά μην την κουβέντα. Πάμε στο Δημητριάδη. Ο Δημητριάδη μου λέει ένα παιδί, έχω ένα, μου λέει δεν έχω ιδέα. Το καταλαβαίνει, δεν έχω ιδέα για την δολοφονία του Χίου. Μου λέγε τότε. συνέχισε. Δεν έχω, δεν ξέρω τι μου λένε, τη πουτάνα στο πεδίο Δημητρακόπουλο. Αυτό θα έλεγε όχι εγώ. Ο γαμημένο που πάει και μα μπλέκει ο Δημητρακόπουλο. Σημειωτέω με την ιστορία των χρημάτων τη απόπειρα που έγινε για το μόνο που δεν λειτουργούσε. Το λέω 100-100, μηδέν 100, ήταν. Δηλαδή έγινε καλοκαίρι και ήταν σπίτι και είπα τρώγαμε σπίτι. Τότε που πέφτανε οι πυροβολισμοί στο Σαββατοχείο, έτρωγε σπίτι η οικογένεια των Κορλαιώνε. Στη βίλα πάνω και λέω «Το σκατά το Δημητρακόπουλο, μάζεψέ τον σου λέω από την αρχή, γιατί είναι κίνδυνος στη Μαρέβα». Και του απαντάει η Μαρέβα «Έχω να τον δω τρεις μήνες, δεν ξέρω τι μου λες. Από μένα έμαθε ότι υπάρχει φωτογραφία και υλικό που έχει το Δημητρακόπουλος και σου δίνει τα λεφτά. Η Μαρέβα από αυτόν τον άνθρωπο, τον συνομιλητή μου, έμαθε ότι ο Δημητρακόπουλος είχε έρθει και μου πήγε τα λεφτά και υπάρχει φωτογραφικό υλικό. Τελειώνει. Γρηγόρη, σου λέω πρόσεξε αυτοί που λένε ότι είναι το σύστημα, Γρηγόρη, με ένα τύπο αμφιβόλου ηθικής υπόλοιψης. Το προφίλ του δεν το έχω δει ποτέ, το ορκίζομαι στα παιδιά μου, δεν το ξέρω ως όνομα. Τι προκύπτει από αυτά ότι η κυρία Μαρέβα Μητσοτάκη Γκραμπόφσκη ήταν ενήμερη. Αυτά κατάλαβα εγώ. Ότι η κυρία Μαρέβα Μητσοτάκη Γκραμπόφσκη πρέπει να κληθεί επιγόντως στην ασφάλεια μαζί με τον κύριο Δημητριάδη να δώσουν κατάθεση για το τι σχέσεις έχουν με το οργανωμένο έγκλημα. Έτσι λειτουργεί το σύστημα της δημοκρατίας. Εάν υπήρχε στην... η Ελλάδα ήταν στο πλαίσιο της Ιταλικής δομικής διάρθρωσης της εξουσίας την ίδια ώρα που γινόταν αυτή η εκπομπή όταν τελείωνε θα πήγαινε και θα τους μάζευε οι καραμπινιέροι θα ζώνονταν τα πιστόλια και θα πήγαιναν και θα τους μάντρωναν σε τρία περιπολικά και θα τους πήγαιναν στην ασφάλεια να δώσουν κατάθεση αλλά μετά το 1992 που είχαν την στον αέρα το Μαγαρίτη, Φαλκόνε και τον Μπορσαλίνο γιατί μέχρι τότε η Ιταλία ήταν όπως είναι σήμερα η Ελλάδα. Ποτισμένη μέσα στη διαφορά, τη σαπίλα, τη μίζα, τη δροδοκία, τη λαθρεμπορία, την εμπορία, το μαύρο χρήμα, τις σακούλες, τις τροχύλατες, τα τροχύλατα σακουαγιάς και όλα τα αφία. Προσπάθησαν να αποκαλύψουν κάποιοι ερευνητέ την υπόθεση Νοβάρτη, αλλά δυστυχώ η υπόθεση αυτή πήγε περίπατο. Μάζεψε την από αυτόν τον Τάδε, είναι κίνδυνο για αυτήν. Άρα, κυρία Μαρέβα είχε σχέση με τον κύριο Δημητρακόπουλο. Διότι πολύ απλά, κυρίε και κύριοι, ο κύριο Μιχάλης Δημητρακόπουλο και να πάτε αν θίγεστε, κύριε Δημητρακόπουλε, να ρωτήσετε αυτό τον κύριο που μου τα είπε είναι πολύ πιο εύκολο για να τον βρείτε γιατί έχετε καταλάβει και ποιος είναι. Πηγαίνετε να τον βρείτε λοιπόν γιατί έλεγε αυτά τα πράγματα για εσάς. Ο κύριος αυτός έλεψε, έλεγε στον κύριο Δημητριάτη, το Γενικό Γραμματεία του Πρωθυπουργού, δεν είναι τυχαίος! Έχει τρομακτικό θεσμικό και συμφύεται με την παρανομία, πρέπει να συλληφθεί! Πρέπει να συλληφθεί! ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού πρέπει να συλληφθεί. Υπάρχουν μαρτυρίες, δοκουμέτα, αποδείξεις. Τα ξέρουν όλοι. Και θα πρέπει να μας πούν γιατί εκπαραθυρώθηκε το μισό τμήμα ανθρωποκτονιών της ασφάλειας Αττικής. Θα πρέπει να μας πούν γιατί έδιωξαν τον επικεφαλής του τμήματο ανθρωποκτονιών της ασφαλείας Αττικής είχε ανοίξει το φάκελο και ρωτούσε. Ακούστε, αν είμαι σκοφάντης, να διατάξει την προσαγωγή του. Την προσαγωγή μου. Την προσαγωγή μου! Αν όμως έχω δίκιο, θα πάτε όλοι φυλακή. Γιατί κάποιος κουζουλός της Αγγελέας θα βρεθεί και θα σας κλείσει μέσα. Και αν δεν γίνει τώρα, θα γίνει σε λίγο καιρό. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Δεν λαθεύω ποτέ. Εάν δεν πάτε φυλακή, εγώ δεν θα ησυχάσω. Είναι θέμα λειτουργίας των θεσμών. Πρέπει να πάτε φυλακή. Είστε δολοφόνοι. Πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Να ρωτήσω τον σημερινό διοικητή τη Ασφάλειας Αττικής κάποιον Δάβαλο. Δεν μου λέτε κύριε διοικητά τη ασφαλή Αττική, εσεί πήρατε του φακέλου, του ανοιχτού φακέλου από το τίμα ανθρωποκτονιών και εγκλημάτων κατά ζωής, από τα χέρια του κυρίου Χασιώτη, ο οποίο δούλευε την έρευνα. Ναι ή όχι κύριε διοικητά τη ασφαλή Αττική. Δάβαλο. Ποιος ο ρόλος του κυρίου Κωσυφάκη, του διοικητή του Τμήματος Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας απέναντι στα ανδραγαθήματα, τα σπουδαία ανδραγαθήματα σημαντικών συναδέρφων του. Ποιος είναι επικεφαλής του Τμήματος Εκβιαστών της Ασφαλής Αττικής όταν αποπέμφθηκε ο κύριος Δαβαρίνος. Μήπως, ήταν κάποιος, μήπως, είναι κάποιος αστυνομικός που βρισκόταν στο, τίμα, στο αμαρτωλό τμήμα της Ομόνιας. Ξέρουμε πολύ περισσότερα από ό,τι νομίζετε. Και θα σας πω και κάτι ακόμα. Το οποίο δυστυχώς για σας, αλλά υπάρχει στα κοιτάπια μας. Δεν μου λέτε κύριοι, εσείς που συμφίεστε και μιλάω για αξιωματικού Ελλάς, διεφθαρμένους, που συμφίονται με το οργανωμένο έγκλημα. Τη νύχτα που ήρθαν να με πυροβολήσουν, εγώ θα σας πω και ονόματα. Αυτοί που ήρθαν να με σκοτώσουν είχαν πάνω τους πακιστανικά τηλέφωνα. Ναι ή όχι. Πόσα πακιστανικά τηλέφωνα είχαν πάνω τους. Στο 1888 Υπάρχει ένα τηλέφωνο το οποίο βγαίνει στο όνομα Κούγια Μοχάμοντ με αριθμό κινητού τηλεφώνου 6988, 53 κλπ. κλπ, κλπ. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχω όταν ενημερώθηκε ο εισαγγελέα ότι λειτουργούν πολλά κινητά με αλλοδαπά ονόματα στα χέρια μαφιόζων έφαγε πόρτα όταν ξεκίνησε τις έρευνες πριν από 18 μήνες. Ναι ή όχι. Αν θεωρείτε ότι ανοίξαμε αυτή την ιστορία για να χάσουμε, είσαστε μακριά ανοιχτωμένοι. Ρωτώ για μια ακόμα φορά τον κύριο Δάβαλο, τον κύριο διοικητή τη Ασφάλεια Αττική. Και ελπίζω στην καθαρότητα του προσώπου του. Γιατί αν διαπιστώσουμε ότι δεν είναι καθαρό, θα τον βγάλουμε πρωτοσέλιδο. Συσπήρατε το φάκελο, τον ανοιχτό φάκελο τη δικογραφία μου από το τίμα ανθρωποκτονιών τη ασφάλεια Αττικής για να φτιάξετε μια νέα ομάδα και να τα κουκουλώσετε όλα. Σα έχει πάρει ποτέ τηλέφωνο ο κύριο Δημητριάδη να σα πει σταματήστε την έρευνα. Σα έχει πάρει ποτέ ο κύριο Δημητριάδης να σα πει παίξτε την έρευνα χαμηλά του χείου να μην βγει ποτέ αυτή η υπόθεση. Ναι ή όχι. Συνομιλείτε με το Πρωθυπουργικό Γραφείο, κύριε Διοικητή τη Ασφαλή ο αρχηγός της Ελλάς, ο κύριος Κούμας, είναι ενημερός. Ο κύριος Αντωνιάδης προχτές, ο γνωστός ποινικολόγος, έστειλε ένα τεράστιο εξώδικο στον κύριο Κούμα που τα εξηγεί όλα. Ποια είναι η ανταπόκριση σας, κύριε αρχηγέ της Ελλάς. Προσέξτε, η θέση σας είναι νευραλγική. Είστε το πρώτο πόστο στη χώρα. Το πρώτο ένστολο πόστο στη χώρα έχετε. Δεν μπορείτε να τα παραβλέψετε. Διότι όταν φύγετε από τη θέση σας και δεν κάνετε αυτό που πρέπει, εάν δεν κάνετε αυτό που πρέπει, θα πάτε για παράβαση καθήκοντος σίγουρα. Και είναι κακούργημα. Όσο, όπως επίσης, θέλω να ρωτήσω τον κύριο Υφυπουργό, τον κύριο Λευτέρη Οικονόμου. Σεις κύριε Οικονόμου, τα έχετε πληροφορηθεί αυτά, ότι προσπαθούν να σκοτώσουν δημοσιογράφου και κλείνουν οι φάκελοι και του αρπάζουν από το τίμα ανθρωποκτονιών και του βάζουν και του καταχωνιάζουν στα σιρτάρια γιατί του τηλεφωνούν από το μαξί μου, δίνουν αυτή λόγο στο μαξί μου και λένε Μέχρι εδώ δεν θα προχωρήσει η έρευνα. Τα ξέρετε αυτά, κύριε Οικονόμου. Είστε υπουργό προστασία του πολίτη, τα γνωρίζετε. Εκτό αν είστε ίδια, ίδια κλίκα με αυτού. Ακούστε. Ό,τι και να κάνετε, αυτοί που φταίτε θα πάτε φυλακή. Δεν ξέρετε με ποιος έχετε μπλέξει. Ό,τι και να κάνετε θα πάτε φυλακή. Μόνο αυτό σας λέω. Να δούμε το αυριανό εξώφυλλο. Σιγά σιγά. Ε, βεβαίω. Και αυτά είναι πολύ λίγα από αυτά που έχουμε. Διότι μόλι σήμερα ενημερώθηκα ότι στη μεγάλη έρευνα που κάνουμε για όλο αυτό το περίβλημα της μασονίας, των οικονομικών εγκλημάτων, της μόλυνσης του κοινοβουλευτικού περιβάλλοντος, προσετέθη και ένας ακόμα μάρτυρας. Αυτό είναι που τα ξέρει όλα. Απλώς περιμένουμε την προκήρυξη των εκλογών από τον κύριο Μητσοτάκη. Φοράς παντελόνια. Κάνε εκλογέ. Κάνε εκλογέ, ρε. Κάνε εκλογέ και θα σου πω εγώ τι σημαίνει αποκάλυψη και έρευνα. Διερωτώνται μερικοί και λένε γιατί. Όλα τώρα, όχι όλα τώρα. Τα θέλουμε εμεί. Θα φύγει νύχτα! Θα φύγει νύχτα! Είσαι φωνιά! Και έχει φωνιάδε δίπλα σου! Είσαι φωνιά και έχεις φωνιάδες δίπλα σου. Και θηλυκούς και αρσενικούς. Είσαι φωνιάς και έχεις φωνιάδες δίπλα σου. Συνεργάτες της μαφίας. Συνεργάτες της λαθρεμπορίας. Είσαι φωνιάς και θα πας φυλακή. Όπως δεν πήγε ο πατέρας σου. Γιατί του έδωσε Ο Αντρέα Απαντρέου όταν κάνανε τι άλλαξοκολλιέ με το ειδικά δικαστήρια. Και θα πάτε κι άλλη φυλακή, σύση επίωρκοι που κλείνετε τι δικογραφίε. Ε κύριε Δάβαλε, διοικητή ασφάλεια Αττική, ντροπή σου! Ντροπή σου! Στο λέω εγώ ξεκάθαρα και επώνυμα. Είσαι η ντροπή τη αστυνομία! Αν έχει κάνει αυτά για τα οποία με έχουν ενημερώσει, είσαι η ντροπή τη αστυνομία και κάνε μου μήνυση. Προκαλώ λοιπόν όποιο θεωρεί ότι θίγεται, σε μένα μήνυση. Σε μένα αυτό φορώ. Σε κανέναν άλλον. Μόνο σε μένα. Και θα τα πούμε στον εισαγγελέα. Όταν προσκομιστούν όλε οι αποδείξει που υπάρχουν στα χέρια μα. Για το ποιοι επιδιώκεται να κουκουλώσετε, όχι ένα έγκλημα, δέκα έγκληματα διαφθοράς, σύψης, απειλάς. Και αυτά είναι μόνον όσα αυτή τη στιγμή μπορούμε να παραθέσουμε γιατί υπάρχουν άλλα τόσα. <Κι> να δούμε τι δουλειές κάνατε με εφοπλιστές, να δούμε τι δουλειές κάνατε με πρωτοπαλίκαρα καρά εφοπλιστών, να δούμε τι δουλειές κάνατε και τις συμφωνίες για την οθιά των καυσίμων στην Ελλάδα, να δούμε πώς πουλάτε τα ναρκωτικά στην Πίκονο, να δούμε ποιοι κρύβονται πίσω από αυτό το σύστημα. Να τα δούμε όλα, να τα δούμε τώρα όμω. Αν έχετε λοιπόν το σθένο, ελάτε. Και να ξέρετε ένα πράγμα. Ότι όταν υπερασπίζεσαι τον εαυτό σου και θυμηθείτε το αυτό, να το χρειαστείτε, όταν υπερασπίζεσαι τον εαυτό σου στα δικαστήρια ή στι προανακριτικέ πράξει και στου υπαλλήλου, χρησιμοποιεί όλα τα μέσα. Ό,τι έχει στο αρχείο σου. Θα σας φάνε τα μαύρα φίδια. Όχι εμάς, εσάς. Όποιος θέλει, το τηλέφωνο μου το γνωρίζει. Διότι η αντιπαράθεση εδώ δεν είναι προσωπική. Είναι δημοσιογραφικής φύσεως. Είναι η αντιπαράθεση της αλήθειας με το ψέμα. Είναι η αντιπαράθεση της διαφθοράς με την καθαρότητα. Η... η αντιπαράθεση της εντυμότητας με την παλιά ανθρωπιά. Ξυπνήστε Έλληνες πολίτες. Και δείτε ποιους έχετε απέναντί σας. Όλη την κουρελαρία που έχει μαζευτεί και στον εθνικό υποτιθέμενο πατριωτικό δεξιό χώρο. Όλα τα τσόφλια. Όλα, όλες οι λινάτσες που αποφάσισαν να φτιάξουν κόμμα για να πάρουν το 1,5% και τα 150 χιλιάρικα της κρατικής και αυτή είναι η αλήθεια. Πονάει αλλά αυτή είναι. 1,5% απλή αναλογική σημαίνει 150 με 200 στο παντελόνι του κάθε πολιτικού κόμματος που το παίζει δεξιά. Όσο για το κίνημα εθνική απελευθέρωση που εμεί πρώτοι τολμήσαμε να ζητήσουμε την ένωση των πατριωτικών κομμάτων, θα έχει και συνέχεια. Υπομονή. Υπομονή. Το μουνί θέλει υπομονή. Λαϊκή παροιμία. <χω> Δεν το λέω εγώ. Το κοτόπουλο και το μουνάκι τρώγεται με το χεράκι. Δεν το λέω εγώ. Παροιμία. Όσο και τον κύριο πρόεδρο του Εσουρού, ρε κακομύρι, τι πας και στη Βουλή, ότι σε απειλούμε, σου κάνουμε μηνύσει και αγωγέ. Θα σε διαλύσουμε στι μηνύσει και αγωγέ, εννοείται. Και πα και κλαίγεσαι στο ελληνικό κοινοβούλιο και λε. Όχι, ω με καρεντά! 75 χρονών γάιδαρο. Πρόεδρο του Εσουρού. Δεν μου λε και Δημητριάδη, σου είπε αυτό να μα ρίξει πρόστιμα. Σύλλε στο τζένο και στο κουρτάκι να μα κόβουν καθημερινά τι κυκλοφορίε. Ε, συζήτησε και έφτιαξε το νέο νομοσχέδιο για να παρουσιάσουν όλε τι εφημερίδε του αληθινού εκδότε, κύριε Δημητριάδη, που θα σε δώσω τον δρόμο και θα σου βγάλω τα αυτάκια και έχει και μικρά αυτιά. Είσαι σαν αρκουδάκι. Σαν αρκουδάκι με μικρά αυτιά. Και έχει χάσει και όλα στα μαλλιά. Πήγαινε στο Βελόπουλο να σου δώσει κανένα προϊόν για τη φαλάκρα. Τι γελίοι είστε όλοι σας ο πρόεδρο του Θεσουρού στη Βουλή έκανε παράπονα του κάνει ο Βελόπουλο και ο Χίο αγωγέ και μηνύσει. Σαφώ θα σου κάνουμε αγωγέ και μηνύσει. Θα σε ταράξουμε στην ομιμότητα. Παλιόγερε. Ε, παλιόγερε. Και πήγε κλαίγοντα ο, ο γέρο. Μου κάνει μηνύσει ο Χίος και αγωγέ και ο Βελόπουλο. Προστατέψε με, κύριε βουλευτέ. Αυτή είναι των ανεξάρτητων αρχών που διατάζει ο κ. Δημητριάδης να ρίξουν πρόστιμο στο χείο. Αυτοί είναι που επιβάλλουν στις εφημερίδες την καρατόμησή τους. Αυτά τα τσατσόνια της εξουσίας που συναγελάζονται με ανθρώπους που κυβερνούν ένα ολόκληρο μονοπωλιακό πρακτορείο όπως είναι το Άργος, το οποίο μέσα σε ένα χρόνο έχει καταφέρει να περικόψει 30% την κυκλοφορία της εφημερίδος μας. Με αποτέλεσμα να μας μειώσει όλα τα έσοδα τα οποία έχουμε για να πληρώνουμε τον κόσμο που απασχολείται και δουλεύει αυτό εδώ και να πληρώνουμε τα ασφαλιστικά ταμεία και την εφορία και να τους έχουμε όλους πληρωμένους, ταϊσμένους και να μην χρωστάμε σε κανένα προμηθευτή όπως εσείς ξεφτύλες, κλέφτες και απατεώνες. Αλλά να ξέρετε ότι έχετε απέναντί σας ένα σύστημα το οποίο κάνει νύχτα μέρα έρευνα. Θα σας την στον αέρα. Και ρωτώ τον κύριο Τζένο, πρόεδρο του πρακτορείου Άργου. Ήσουν ή δεν ήσουν το δεξί χέρι του κύριου Τράγκα στι εταιρείε που έφτιαχνε. Σε ρωτάω. Ήσουν ή δεν ήσουν. Υπέγραφε ή όχι σε λευκέ επιταγέ. Και έχουν βάλει εσένα το λύκο να φυλά τα πρόβατα στο πρακτορείο Άργο και να διανέμει την εφημερίδα μα και αλλιώς, όλη την Ελλάδα. Σε ελέγχει ή δεν σε ελέγχει ο εισαγγελέα. Φτιάχνει δημόσια. Είσαι δημόσιο πρόσωπο. Είσαι πρόεδρος ενό μεγάλου εκδοτικού οργανισμού. Είσαι διευθυντή στα παραπολιτικά. Είσαι πρόεδρο του μονοπωλιακού πρακτορείου διακίνηση τη ελευθερία του τύπου στην Ελλάδα. Βγες δημόσια και πε. Σε ψάχνει ή, όχι ο κύριε Τζένο. Ήσουν ή δεν ήσουν πρώτο μάλικαρο του Τράγκα που κατηγορείται η χείρα τράγκα για τέσσερα κακουργήματα. Ήσουν ή δεν ήσουν συνάδελφο και συνεργάτη του τράγκα με τον κύριο Γιάννη Τράγκα που είναι ο γιο του και έκανε αποδοχή τη κληρονομιά. Ήσουν ή δεν ήσουν. Αφού λοιπόν ήσουν, ήσουν το πρωτοπαλίκαρο ενός εκβιαστή. Πες μας λοιπόν. Πρώτον, ποιοι εκβιασμοί γίνονταν. Δεύτερον, τι υπέγραφες. Και τρίτον, τι βρομοδουλίες έκανε ο τράγκας. Και αν έβαζε και σένα μπροστά. Θα πεις, γιατί είσαι δημόσιο πρόσωπο. Και δεν σου επιτρέπει κανένας να είσαι ακόμα πρόεδρος του πρακτορείο Άργος. Και ζητάμε την παρέτησή σου. Αυτά για να μπαίνουν τα πράγματα στι. Και αν νομίζω θα κάνουμε πίσω, είστε μακριά νυχτωμένοι και δεν έχετε καταλάβει με τι ανθρώπου έχετε μπλέξει. Στο χωριό μου του λένε τζερεμέδε. Βάλατε λοιπόν ένα τζερεμέ ακόμα στο κεφάλι σα. Τολμήστε λοιπόν. Τολμήστε αυτό που κάνετε. Να συνεχίστε, συνεχίστε, αυτό που κάνετε. Να περικόπτετε τι κυκλοφορίε τη εφημερίδα μα. Να μα έσοδα από την κυκλοφορία. Τολμήστε. Και θα δείτε ότι έχετε να πάθετε. Θα σα ταράξουμε και εσά την ομιμότητα, Γιατί εμεί δεν είμαστε του κουμπουροφόροι τη φωνιάδε. Ενώ εσεί ξεπλένετε φωνιάδε. Είστε πλυντήρια φωνιάδων. Κάθε φορά που βγάζουμε μια πληροφορία για τον Δημητριάδη, τσουπ στα παραπολιτικά, πλυντήριο στο Δημητριάδη. Αυτή είναι η δημοσιογραφία που κάνετε, ε! Αυτή τη δημοσιογραφία ξέρετε να κάνετε. Τα πλυντήρια σε αυτούς που αξιόπιστες πηγές τους αποκαλούν ηθικούς αυτοργούς σε απόπειρα ανθρωποκτονίας. Συνεργεί λοιπόν στα πλυντήρια αυτών που πηγές της ασφάλειας και αστυνομικές πηγές αξιόπιστες τους κατηγορούν ή τους μέμφονται ή δίνουν πληροφορίες ότι έχουν μπλοκέ σε ηθική αυτοργιά και σε απόπειρα ανθρωποκτονίας. Είστε πλυντήρια λοιπόν αυτών των σκοτεινών τύπων και θέλετε να σας αντιμετωπίσουμε με καλοσύνη και με αγαθότητα, θα μας βρίσκεται συνέχεια μπροστά σας. Και να ξέρετε ένα πράγμα. Ο ψεύτης και ο κλέφτης τον πρώτο χρόνο χαίρονται. Πάμε στο αποκαλυπτικό πρωτοσέλιδο το οποίο αύριο έχει ε, πλησιάζουν και οι μέρες γιατί ξεκινάμε από το αυριανό φίλο, τα τρία χρόνια παρακράτος των Μητσοτάκηδων και κάνουμε μια αναδρομή τρόμου γιατί όντως είναι μια αναδρομή τρόμου το να συγκυβερνάνε οι μια βρωμιάρα και ένας συχαμένος η Σιχαμένιο δολοφόνησαν του Έλληνε. Πολύ μικρέ οι φυλακέ για να χωρέσουν οι κοτσαμπάσιδε που πίνουν το αίμα του λαού από την εποχή τη Τουρκοκρατία. Το κοινό μα ζητάει πιο σκληρά, εξώφυλα και τάχει. Και κάποια άλλα θέματα, πώ οι κυβερνητικοί αλήτε παρέδωσαν το ελληνικό αρχιπέλαγο στου Μογγόλου. Τούρκ, Αιτζίαν, Τουρκικό Αιγαίο. Οι πρώτοι των πανελλαδικών εξετάσεων, τα παιδιά που αρίστευσαν χαστουκίζοντας την κεραμέως της Λέσκης Μπίλτεμπεργκ. Μπράβο στα παιδιά αυτά. Το Οθωμανικό που τους πήγε ο Ερντογάν στο ΝΑΤΟ. Και βεβαίως δεν θα ξεχάσουμε να κάνουμε και ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα στο αυριο, φίλο. Γι' αυτό τον Έλληνα πατριώτη τον κύριο Δημήτρη Γιανακόπουλο, τον πατριώτη της Φακής. Με δέκα εκατομμυριάκια ο κύριος Γεωργιάδης του έραψε το στόμα. Πού είστε κύριε Γιανακόπουλε να αναστατώσετε το Πανελλήνιο υποσχόμενο ότι μπορεί να κατέβετε και σε κόμμα και να γίνετε και πρωθυπουργό. Και σήμερα κόβατε την κορδέλα με τα 10 εκατομμύρια που σα έδωσε ο κύριο. Βέβαια ε, είστε εταιρεία. Και εμεί σαφώ και είμαστε υπέρ τη επιχειρηματικότητα και τη ενίσχυση τη ελληνική επιχειρηματικότητα από τον κρατικό τομέα. Αλλά 10 εκατομμύρια στη Διανέξη. Μα η Βιανέξ από, η, η... μεγαλύτερη αυτή τη στιγμή ελληνική φαρμακοβιομηχανία. Και έχετε ανάγκη από τα 10 εκατομμύρια του κυρίου Γεωργιάδη. Όχι, κύριε Γιανακόπουλε. Για άλλου λόγου δόθηκαν αυτά τα 10 εκατομμύρια. Για να σταματήσετε να μιλάτε. Και από ό,τι έχουμε αντιληφθεί, με όλη τη συμπάθεια που έχουμε απέναντί σα, γιατί σα συμπαθεί άνθρωπο, εκρηκτικό, σα κάναμε και αφιέρωμα στο περιοδικό μα, και όμω μα απογοητεύσατε. Όχι εμά, γιατί εμεί σα ξέρουμε. Απογοητεύσατε Έλληνε πολίτε οι οποίοι πίστευαν στον πατριωτισμό σα. Για να δω τώρα με 10 εκατομμύρια που σα έδωσε ο κ. Γεωργιάδη, θα συνεχίσετε να μιλάτε για δηλαδή, τη κυβέρνηση. Να την αποκαλείτε ανθεληνική, ότι καταστρέφει του Έλληνε πολίτε, την ελληνική παιδεία, ε? ότι πρέπει να διδάσκονται τα αρχαία ελληνικά στα σχολεία. Θα συνεχίσετε να τα λέτε αυτά. Ή με τα 10 εκατομμύρια θα ξεχαστούν όλα. Λέω εγώ. Ο κακοπροαίρετο, ο κακεντρεχή. Και ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα για αυτή κυρίε και κύριοι την απίστευτη διαστρέβλωση που γίνεται τα τελευταία 24 ώρα όσον αφορά τα αναδρομικά των συνταξιούχων. Αύριο η εφημερίδα σήμερα μάλλον το πρωί στα περίπτερα, κυκλοφορεί με τη μοναδική αλήθεια για το πώ μέσα μαζική ενημέρωση τη Αρπαχτή είπαν ψέματα σε 1.300.000 συνταξιούχου για τα αναδρομικά των επικουρικών. Ό,τι διαβάσατε σήμερα στι εφημερίδες ήταν ψέματα. Η αλήθεια είναι ότι λειτουργεί αυτή η κυβέρνηση σαν το χασάπικο που δυστυχώς κόβει τα αναδρομικά των συνταξιούχων και τα επιδόματα σε ένα εκατομμύριο τρακόσια χιλιάδες Έλληνες πολίτες οι οποίοι όλοι τους τη ζωή δούλευαν για να πάρουν τα χρήματα που τους παρακρατούσαν και τους τάφαγαν. Καλό ξημέρωμα στο Μαξίμου. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και θα έχουμε πολλά να πούμε ακόμα τις επόμενες ημέρες. Και να προσέχετε. Σεις που είστε έξυπνοι και το παίζετε μάγκες. Μην κρύβεστε πίσω από τους θάμνους. Σας βλέπουμε. Καλό ξημέρωμα.